Συνάντηση με όλα τα μέλη του συνδυασμού εκλεγμένα και μη είχε ο Δημήτρης Καμπόσος. Η συγκέντρωση έγινε μέσα σε καλό κλίμα, έγινε ανταλλαγή απόψεων και θέσεων και ο κύριος Καμπόσος τόνισε ότι ο κόσμος ζητάει δουλειά και πρέπει όλοι να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Όλα τα στελέχη αγωνίστηκαν για να φτάσουμε στην αλλαγή πορείας. Ήμουν υποχρεωμένος και έπρεπε να καλέσω λοιπόν όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν και όχι μόνο εκείνους που ήταν στο ψηφοδέλτιο, αλλά βεβαίως και εκείνους οι οποίοι δούλεψαν παραμετρικά για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Κάναμε λοιπόν μια ανάλυση του αποτελέσματος, μίλησα με όλους τους ανθρώπους που συνετέλεσαν σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Το αποτέλεσμα είπε ξεκάθαρα ότι την πρώτη Κυριακή ήρθαν από τις 34.000 εγγεγραμμένους και ψήφισαν 28.155 άνθρωποι, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ένα ποσοστό πάνω από 85% και θεωρώ ότι είναι καθολική ψηφοφορία, διότι μέσα στους 34.000 υπάρχουν άνθρωποι που είναι μετανάστες εδώ και 50 χρόνια και δεν τους έχουν σβήσει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει από αυτή τη ζωή και παραμένουν να είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους. Και βέβαια αυτό είναι και μια απάντηση σε εκείνους που βγήκαν και έσπευσαν τις επόμενες μέρες των εκλογών να πούν ότι το ποσοστό ήταν πάρα πολύ μικρό και κέρδισε η αποχή. Ας κοιτάξουν λοιπόν τα νούμερα και τουλάχιστον να σεβαστούν τη δημοκρατία, γιατί το να μην λένε μπράβο και συγχαρητήρια και να σκύψουν με περισυλλογή να δουν τα μικρά ποσοστά που πήραν εκείνοι που τους έδωσε ο κόσμος, δεν τα έδωσα εγώ. Γιατί τα πήραν, για όλα αυτά τα οποία δεν έχουν κάνει τόσα χρόνια, έρχονται λοιπόν να επιτεθούν από την πρώτη μέρα. Σεβασμός λοιπόν στη δημοκρατία ήταν το πρώτο πράγμα που είπα και στους δικούς μου συναδέλφους και συναγωνιστές που δώσαμε αυτή τη μεγάλη μάχη. Ο κόσμος, τους είπα ότι εμείς ζητήσαμε από τον κόσμο και ο κόσμος μας έδωσε. Μας έδωσε 65% η πόλη του Άργους, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει πάλι στα χρονικά. Εγώ δεν θυμάμαι να έχει δώσει ποτέ 65% η πόλη, που είναι η πολυπληθέστερη, αν θέλετε, πληθυσμιακά, το πολυπληθέστερο πληθυσμιακά εκλογικό τμήμα, κομμάτι. Τα ποσοστά λοιπόν, αφού αναλύσαμε όλες τις γεωγραφικές περιοχές που υπήρξε πρόβλημα, για να μπορέσουμε στην πορεία να έρθουμε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους πούμε για το όραμά μας, γιατί ενδεχομένως να μην έχουν καταλάβει. Τους είπα λοιπόν ότι από εδώ και πέρα πλέον έχει δουλειά και μόνο δουλειά. Και όταν λέω δουλειά και μόνο δουλειά, εννοώ ότι απαγορεύεται αυτοί που θα αναλάβουν θέσεις αντιδημάρχου να κλείνουν τα κινητά τους τηλέφωνα. Απαγορεύεται να λείπουν από τους φυσικούς χώρους εργασίας, είτε είναι θεματικοί είτε είναι τοπικοί αντιδήμαρχοι. Απαγορεύεται λοιπόν όλοι αυτοί, και το απαγορεύεται, το βάζω σε εισαγωγικά, το βγάζω από εισαγωγικά, δεν έχουμε δικαίωμα να απογοητεύσουμε τον κόσμο. Το ποσοστό που πήραμε, το 60%, που είναι ο μέσος όρος όλων αυτών των 8 δήμων, κοινοτήτων και δήμων μαζί, αυτό το 60% μας φορτώνει με πάρα πολλές ευθύνες στις πλάτες μας. Δύσκολες εποχές, θα πρέπει εμείς να δώσουμε διέξοδο σε πράγματα που τόσα χρόνια δεν έδωσε κανένας, αλλά όμως αυτό το 60%, αυτό είπα σε όλους τους ανθρώπους που ήταν εκεί, έχει μέσα αγανάκτηση για αυτούς οι οποίοι κυβέρνησαν και ελπίδα η οποία έρχεται πάνω μας, ελπίζει ο κόσμος εμάς για αυτά που θα γίνουν στην πορεία. Δεν έχουμε λοιπόν καμία, μα καμία διέξοδο διαφυγής από τα προβλήματα που μας κατατρέχουν. Πρέπει λοιπόν να σταθούμε απέναντί τους για να τα λύσουμε και να βγάλουμε από το τέλμα και το αδιέξοδο αυτόν τον τόπο. Τώρα, για αυτά που μπορεί να ακούγονται και για αυτά τα οποία μπορεί να λέγονται, αισθάνομαι μεγάλη ευγνωμοσύνη και βαριά ευθύνη. Ευγνωμοσύνη για όλους αυτούς που βγήκα και τους είπα το όραμά μου και μου είπαν προχώρα. Είμαι ευγνώμων απέναντί τους γιατί μου έδωσαν τη δυνατότητα να παλέψω για τον τόπο μου. Η ευθύνη είναι τεράστια. Να διαχειριστώ όλο αυτό το σύστημα των ανθρώπων με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο, χωρίς να υπάρχουν τριβές και αναφλέξεις. Είμαι υποχρεωμένος όμως, εκ των πραγμάτων, εάν δημιουργηθούν παρατράγουδα, να τα κολλάσω από την πρώτη στιγμή. Και έτσι θα κάνω. Είμαι υποχρεωμένος απέναντι στον κόσμο. Είπα λοιπόν σε όλους τους συναγωνιστές, φίλους, γιατί εμείς ξεκινήσαμε μια παρέα αδέρφια για να κάνουμε αυτό το όραμα πράξη στον τόπο μας. Τους είπα ότι αν κάποιοι αρχίσουν να έχουν αυτόνομες πορείες, είμαι υποχρεωμένος απέναντι στην ευθύνη που έχω από τον κόσμο που μου έδωσε αυτή την μεγάλη εντολή και την ξεκάθαρη εντολή,
Θα είμαι υποχρεωμένος λοιπόν να τους απομακρύνω γρήγορα για να μην χαλάσει όλη αυτή η συνταγή. Δεν έχω τέτοιες, αν θέλετε, δεν έχω τέτοια κρούσματα στο μυαλό μου. Απλά ήθελα να είμαι προειδοποιητικός, γιατί αυτό το πράγμα δεν διοικείται διαφορετικά. Θα διοικηθεί με αγάπη, αλλά θα πρέπει να είναι από όλες τις πλευρές. Ομάδες, ομαδούλες που μπορεί να υπήρχαν σε άλλα δημοτικά συμβούλια. Εγώ δεν θα τα δεχτώ αυτά τα πράγματα. Σε κανέναν και με κανέναν. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια ένδειξη τέτοια. Αλλά ενημέρωσα και προειδοποίησα. Για μένα κανένας δεν είναι πρώτος και κανένας δεν είναι τελευταίος. Για μένα όλοι είναι στην ίδια ευθεία και εγώ είμαι στην ίδια ευθεία με τους άλλους. Αυτό που θα μας κρίνει είναι το τι θα κάνουμε και το τι θα δώσουμε. Μέσα από την ψυχή μας. Ο κόσμος δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Τα θέλει όλα και τα θέλει τώρα. Αυτό το πράγμα λοιπόν πρέπει να μπει στο μυαλό μας. Αυτό τους είπα την Κυριακή. Δεν μπορούν να περιμένουν ο κόσμος. Τον κόσμο τον έχουν ταλανίσει στα προβλήματα. Δεν θέλει άλλα προβλήματα να του βάλει στο κεφάλι του. Σου λέει, κύριε, σε ψήφισα, πήγαινε εκεί να παλέψει και να αγωνιστεί. Ακόμα σε σχήμα δεν έχω καταλήξει. Έχω καταλήξει στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος πρέπει να είναι νομικός και ο οποίος θεωρώ ότι στις δύσκολες μέρες του Καλλικράτη θα πρέπει να σταθεί μπροστά για να ανοίξουμε δρόμους. Έχω σταθεί στους δύο, ένα πολιτικό μηχανικό από τους 7 και τον αρχιτέκτονα, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν το πρώτο τμήμα της Δημαρχίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε μπροστά το σχέδιο πόλης που έχουμε πει, το οποίο πρέπει να αλλάξει για να τελειώσει κάποια στιγμή, και βεβαίως όλα αυτά που έχουν γίνει με το Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό και τον εξοραϊσμό της πόλης, και χρειαζόμαστε και τον αρχιτέκτονα και τον πολιτικό μηχανικό σε αυτές τις θέσεις ευθύνης για να μπορέσουν να δώσουν γρήγορα και αποτελεσματικό έργο. Θα πω κάτι προς όλο τον κόσμο. Στις 19 του μηνός, την Κυριακή την ερχόμενη στις 12 η ώρα, είστε όλοι καλεσμένοι μου στην ορκομοσία η οποία θα δοθεί στο Δημαρχείο του Άργους. Όπως λέει ο νόμος, ότι πρέπει να γίνει στο Δημαρχείο του Άργους. Θα ορκιστούμε περίπου 160 άτομα. Είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι εξελέγησαν στα τοπικά διαμερίσματα, στις δημοτικές κοινότητες και σαν δημοτικοί σύμβουλοι. Θέλω όλος ο κόσμος να είναι εκεί. Έχουμε δημιουργήσει μια υποδοχή να δεχτούμε όλο τον κόσμο. Και από εκεί και πέρα, αφού ορκιστούμε, δεν θα ορκιστούμε τυπικά, θα ορκιστούμε ουσιαστικά. Απέναντι στο Θεό και στους ανθρώπους. Θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Τουλάχιστον για μένα, αυτά που δήλωσα έτσι θα γίνουν. Θα παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις. Η καιρή είναι δύσκολη, το ξέρει όλος ο κόσμος. Εγώ δεν το λέω για να ζητήσω πίστοση από κανέναν. Αυτά που είπα θα τα παλέψω όλα. Και θα απολογούμε σε εσάς για αυτά που έχω κάνει. Αλλάζουμε ιστορία. Ζήτησα να κάνουμε την αλλαγή πορείας και εσείς μου είπατε να μπω μπροστά. Έχω μπει μπροστά ήδη και έχω ξεκινήσει τον αγώνα. Να είστε σίγουροι ότι αυτά που θα γίνουν θα είναι πολύ περισσότερα από εκείνα που δεν έγιναν τόσα χρόνια και μας στέρισαν αυτό το πράγμα που θέλαμε όλοι μας να βιώσουμε.